Είχαμε μια συνάντηση μετά από έτοιμά μας με τον Γενικό Γραμματέα και τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι υπεύθυνοι στον χώρο της παιδείας για τα θέματα κυρίως του πολυνομοσχεδίου που μπήκε σε διαβούλευση και οδεύει προς κατάθεση στη Βουλή, για τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να διασφαλιστούν για να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά και για το ζήτημα της τροπολογίας και της υπουργικής απόφασης για την αναμετάδοση του μαθήματος μέσα από τις τάξεις. Έγινε μια συνάντηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Είπαμε ότι οι κινητοποιήσεις που έχουμε προγραμματίσει είναι κοινός τόπος για όλους μας, όπως κοινός τόπος είναι η απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και η μη κατάθεσή του στη Βουλή, και όταν και αν κατατεθεί να μην ψηφιστεί, γιατί θεωρούμε ότι φέρνει αλλαγές στην εκπαίδευση, οι οποίες είναι σε αρνητική και μόνο κατεύθυνση για το δημόσιο σχολείο. Το ίδιο και για το θέμα της αναμετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την τάξη, που θεωρούμε ότι φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω την εκπαιδευτική, την παιδαγωγική διαδικασία και τη βγάζει τελείως από τις πραγματικές της διαστάσεις, πέρα από τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων, στην ουσία της παιδαγωγικής διαδικασίας, αλλά και για το θέμα των σχολείων, όπου χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να γίνουν και θα πρέπει, όπως για παράδειγμα η πληρότητα του καθαρισμού των σχολείων ως βασικό μέτρο για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία, όταν θα κριθεί από τους αρμόδιους αυτό ότι πρέπει να γίνει.